John Rambo, a drifter just passing through their town. Warning! Headed north or south? North. Now jump in. I'll make sure you're heading the right direction, huh? You got some place I can eat around here? There's a diner about 30 miles up the highway. Is there any law against me getting something here? Yeah, me. I want you to book this gentleman for vagrancy, resisting arrest, carrying a concealed weapon. They knew he was innocent. Starting to dislike you. A lot. And they didn't give a damn. That's okay, Warren. Don't worry about the soapy stuff. Just shave him. Drag. Don't move. I don't want you to cut your own throat. John Rambo. One man who's been pushed too far. You're finished! You've gone as far as you're gonna go! And straight for the top. Right on top of him. There's no way out of here except through us. He was hunted. Trapped. There he is! On the cliff! And forced to fight back. Don't push it. Don't push it, I'll give you a war you won't believe. Teasel, you and all your men couldn't handle him before. Now, what makes you think you can handle him now? Because God knows what damage he's prepared to do. You don't seem to want to accept the fact that you're dealing with an expert in guerrilla warfare. Are you telling me that 200 men against your boy is a no-win situation for us? You send that many, don't forget one thing. A good supply of body bags. Sylvester Stallone. This time, he's fighting for his life. First Blood. 1982. Ράμπο. Το πρώτο αίμα. Αυτό ήταν πολύ επίκαιρο τότε. Το αυθεντικό μαχαίρι. Τι είχε αυτό το μαχαίρι, τα πάντα όλα που χρειαζόταν ένας Ράμπο, ρε παιδί μου. Βασικά. Πηξίδα. Κίτ επιβίωσης. Κοιτάξτε τι έχει μέσα. Έχω αντανοίξω, ούτε ξέρω εγώ πόσα χρόνια. Λοιπόν, παραμάνες, τσιμπιδάκι, τι είναι αυτό, βελόνες ραψίματος μαζί με τις κλωστές, ένα μολυβάκι, αυτό είναι για να κάνει ακριβώς αυτό, σπίθες και να βάζουμε φωτιές, ένα νηστέρι. Αυτό τι έχει εδώ μέσα, ούτε το έχω ανοίξει ποτέ μου. Α, βελονές, αγκίστρια. Ας τα ανοίξουμε. Για φανταστείτε, είναι κλεισμένο εδώ μέσα το 1980-82. Είναι βαριδάκι για το ψάρεμα, μπετονιά, ο
όπως βλέπετε είναι και αυτή σφραγισμένη με ταινία σελοτέιπ το τότε, ένα αγκίστρι. Κι άλλο ένα σετ πετονιά μαγκίστρι. Κι άλλο ένα. Τρία. Πίστευτο. Πόσα χρόνια έχουν αυτά να βγουνε στην επιφάνεια, ε. Πιθανόν οι βελόνες και οι κλωστές είναι για να ράβει τα τραύματά του όταν τον κόβαν, τον πετσοκόβαν εκεί στις ταινίες. Το μαχαίρι. Εδώ πέρα έχει ακονιστήρι. Και εδώ είναι η σφεντόνα, η οποία τότε, σας πληροφορώ, ότι δούλευε κανονικότατα. Κάτσε να δούμε, να θυμηθώ που είναι. Μάλιστα. Θα βάλω αυτά στην άκρη. Σαράντα χρόνια έχω αντανοίξει το λαδί. Εδώ κάτι γράφει, δεν τα είχα δει ποτέ αυτά. Α, είναι καθρέφτης για να κάνει σινιάλο. Τώρα το βλέπω εδώ πέρα το σχέδιο. Μάλιστα. Και τι έχουμε εδώ. Όχι, θα βγουνε. Έχουνε κοκαλώσει όλα. Έχει πολυμεριστεί το υλικό εδώ πέρα, έχει γίνει. Βασικά αυτό είναι ένα σχοινί επιβίωσης, δεν ξέρω, κρεμαστό πιθανόν. Δεν βγαίνει με τίποτα. Αυτό είναι, αυτά εδώ μέσα είναι τα λάστιχα που είχα, που βάζα και το έκανα σουεντόνα, το οποίο από ό,τι βλέπετε έχει γίνει 1000 κομμάτια και έχει κολλήσει. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό είναι ένα καμάκι, ανοιχτήρι και τώρα κάτι άλλο. Εδώ έχει και κάτι τρύπες, δεν θυμάμαι τι ακριβώς είναι, για στραβώνει να κάνει. Α, και κατσαβίδι. Και ανοιχτήρι, κατσαβίδι, κονσέρβες ανοίγει. Κοιτάξτε, αυτά γίνανε 1000 κομμάτια. Αυτά ήταν η σφεντόνα. Τα λάστιχα της φεντόνας. '82, όπως τα χρόνια πριν, και δεν έχει βγει καθόλου. Κοιτάξτε εδώ. Όταν λέμε πολυμερίστηκε το υλικό, το εννοούμε έτσι. Που έχει μια μυρωδιά. Εν πάση περιπτώσει, αυτά ήταν τα λάστιχα που τα βάζα εδώ πάνω, τέντωνα
Δούλευε πολύ καλά στα σφεντόνια, ήταν απίστευτη. Μπαίνανε εδώ αυτά εδώ. Και αυτό ήταν το πίσω που έπιανε. Πάει, τίποτα δεν έμεινε. Πάρω καινούργια μου, δεν είναι. Το μαχαίρι, περιττώ να σας πω ότι έκοβε σαν το διάολο. Το δε πριόνι ήταν πραγματικό πριόνι, όχι σαν τα σημερινά. Δηλαδή έκανε μία, το ξύλο και το έκανε κομμάτια. Αυτά είχε μόνο. Είχε ωραίο δέσιμο για τη ζώνη. Και αυτό εδώ έπιανε και έδαινε πάνω στο πόδι. Αμάν, made in Spain είναι αυτό. Ούτε το χάρη ποτέ μου. Ράμπο, το πρώτο αίμα. Fight back. Don't push it. Don't push it, I'll give you a war you won't believe. Teasel, you and all your men couldn't handle him before. Now, what makes you think you can handle him now? Because God knows what damage he's prepared to do. You don't seem to want to accept the fact that you're dealing with an expert in guerrilla warfare. Are you telling me that 200 men against your boy is a no-win situation for us? You send that many, don't forget one thing. A good supply of body bags. Sylvester Stallone. This time, he's fighting for his life. First blood.